Είπε ο κύριος Μπουκώρος ότι υπάρχει κανένας να πιστεύει ότι μπορεί να έρθουν καλύτεροι μισθοί χωρίς να γίνουν επενδύσεις. Αυτό το αφήγημα μάλλον πρέπει να ενημερώσει τη συνδικαλιστική παράταξή του στη ΓΕΣΕΕ, που μαζί με το ΚΙΝΑΛ έχουν την πλειοψηφία και είναι κατά του αγώνα για την άνοδο του κατώτατου μισθού, γιατί μάλλον δεν αντέχει η οικονομία. Ενημερώστε εκεί, γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε να μπερδευόμαστε ποιος είναι κυβέρνηση, ποιος είναι συνδικαλιστής. Και μη φοβάστε τόσο πολύ από την αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όταν πρόκειται για την επιβολή των όρων της ανάπτυξης της σκηνής σας, γίνεστε σαν δύο σταγόνες υδραργύρου. Ένα, όπως προχθές, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τη μεγαλύτερη ομοσπονδία πανελλαδικά, με εκατοντάδες σωματεία, που για να μην βγει, σύμφωνα με την απόφαση των εργαζομένων, πρώτη δύναμη το ΠΑΜΕ, οι δυνάμεις, τα σωματεία που συσπηρώνοντας το ΠΑΜΕ, κάνατε κοινό ψηφοδέλτιο. Ενώ δεν μπορέσατε με την Οθεία, δεν μπορέσατε με την ανάπτυξη εργοδοτικού μηχανισμού, διευθυντικού μηχανισμού, με εκβιασμό εργαζομένων να ψηφίζουν τα στελέχη σας, πήγατε σε κοινό ψηφοδέλτιο. Παραβιάζοντας και την συνείδηση τη συνδικαλιστική, αλλά και την αξιοπρέπεια των ψηφοφόρων. Επειδή δεν επιτρέπεται ο χρόνος πολλές αναλύσεις, πάμε κατευθείαν στη μετάφραση. Τι σας ζητάει το μεγάλο κεφάλαιο που το έχετε μπουκώσει όλοι σας τόσα χρόνια με απίστευτα κέρδη? Σας ζητάει να το αυξήσετε τα κέρδη. Και εσείς ως γνήσια τέκνα στην υπηρεσία του δεν χάνετε καθόλου χρόνο. Τι σας ζητάει για να αυξήσετε αυτά τα κέρδη? Σας ζητάει να χρηματοδοτήσετε με δεκάδες δις ευρώ, με τα χρήματα του λαού, γιατί εδώ κουβέντα δεν γίνεται γι' αυτό, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών. Διότι τα δικά τους χρήματα είναι αυτά τα δις και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και από τα ΕΣΠΑ, αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού. Και είναι κιόλας ένα πολύ μικρό μέρος από αυτά που έχουν δώσει. Το κεφάλαιο με τη σειρά σας, ο καθένας, όλοι σας το έχετε απαλλάξει από φόρους. Και όλα αυτά τα θέλει το κεφάλαιο για να επενδύσει σε δραστηριότητες που θα του επιτρέψουν να ρουφήξει ό,τι έχει απομείνει από το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων. Βλέπε το κόστος ενέργειας από ΑΠΕ, σύν την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από ξένους επιχειρηματικούς ομίλους. Θα τα πούμε όμως πιο λεπτομερώς στο επικείμενο νομοσχέδιο που φέρνετε για να πλημμυρίσετε με δικαιοσύνη τη μετάβαση των υποαπολιγνητοποίησης περιοχών. Σας ζητάει επιπλέον το υπόλοιπο της χρηματοδότησης να τους το δίνετε από τις τράπεζες. Για κάτι δεν τους πάει καλά, να το φορτώσετε στις πλάτες του λαού με ανακεφαλαιοποίησης. Όλο ρίσκο και κακό. Σας ζητάει εργατικό δυναμικό χωρίς κανένα δικαίωμα, ευέλικτο, με δυνατότητα 24 ώρες εργασίας με τον κατώτατο μισθό. Το προσφέρατε αυτό με το αντεργατικό έκτρο Μαχατζηδάκη. Σας χάλασε βέβαια τη σούπα ο αγώνας των εργαζομένων. Στην eFood, ναυτεργάτες, οι οικοδόμοι που έδειξαν ότι αν πάρουν απόφαση οι εργαζόμενοι, την τελευταία κουβέντα θα την πούν αυτοί. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Όσο μελάνη και να ξοδέψετε εσείς. Σας ζητάει επιπλέον χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού με όρους που αποκλείουν πάνω από το 90% των μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι θεωρούνται στα δικά σας γραπτά και των ΜΕΝ και των ΔΕ διαρθρωτικό πρόβλημα στην οικονομία και πρέπει να φύγουν από τη μέση. Βέβαια, εκεί είναι οι προνομιακές σας συμμαχίες και ενώ τους σκάβετε το λάκκο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δίνεται μάχη για να τους πείσετε ποιος θα τους σώσει καλύτερα. Σας ζητάει επιπλέον το κεφάλαιο χρηματοδότηση για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, στην ευφυή γεωργία. Διότι τώρα, από την ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, βλέπουν μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους και ενδιαφέρονται πλέον για το πέρασμα της γης απευθείας στα δικά τους χέρια και όχι μέσω των επιδοτήσεων των αγροτών. Και θα αναλάβει φυσικά το κράτος σας, εσείς δηλαδή, να σφίξετε το επόμενο διάστημα το λουρί στο λαιμό των αγροτών για να τους πετάξετε έξω από τα χωράφια. Σας ζητάει και τεχνοβλαστούς για να βάλει στο χέρι την έρευνα χωρίς κόστη, χωρίς ρίσκα, να την περιορίσει στα καθυλωτικά όρια της κερδοφορίας και όχι στις πραγματικές πολλαπλάσιες δυνατότητες της για να προχωρήσουν πιο γρήγορα όλα τα προαναφερθέντα. Σας ζητάει με άλλα λόγια το μεγάλο κεφάλαιο να του δώσετε ό,τι έχετε μαζέψει από την αιματηρή φορολογία του λαού μας και θα μπορούσε να λύσει με αυτά τα δις σήμερα κιόλας την τεράστια ανάγκη στην υγεία, στην παιδεία, στην προστασία του από πυρκαγιές και πλημμύρες, να καλύψει τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων στην επιβίωση, για την επιβίωση, να ενισχύσει το μισθό των εργαζομένων απέναντι στην ακτή κρίβεια.
και σε αυταριστάει το κεφάλι όλα αυτά για να δυναμώσει. Και από καλύτερη θέση να μαζεύει όλο τον παραγόμενο πλούτο στις τσέπες μιας κατοστάδας παράσιτων στην οικονομία μεγαλομετόχων επιχειρηματικών ομίλων. Το σχέδιο νόμου αποκαλύπτει περίτρανα τον πραγματικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτό είναι, που αφορά τη θωράκιση των κερδών των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος των συμφερόντων της τεράστιας λαϊκής πλειοψηφίας. Τα λαϊκά στρώματα θα βιώνουν τις τραγικές συνέπειες των επενδύσεων, που θα καταστρέφουν το περιβάλλον χωρίς καν σεβασμό ούτε στα στοιχειώδεις όρους προστασίας και θα επιδεινώνουν άμεσα τη ζωή τους. Θα βιώνουν την εργασιακή ζούγκλα των συμπιεζόμενων μισθών, της ευελιξίας, της ανεργίας, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι θα λειτουργούν σε ένα επενδυτικό περιβάλλον διασφάλισης τεράστιων κερδών. Αποδεικνύεται πως η λύση για τα εργατικά λαϊκά προβλήματα δεν μπορεί να δοθεί εντός των τυχών της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τα κέρδη και η συσσόρευση του κεφαλαίου απαιτούν ρυθμίσεις, συνεχούς διευκόλυνσης των επενδύσεων, ένταση της εκμετάλλευσης της εργασίας και το σχέδιο νόμου κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, εξειδικεύοντας περαιτέρω την μέχρι σήμερα νομοθεσία. Ο κλαδικός προσανατολισμός, η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα logistics, ο τουρισμός υψηλής κλίμακας είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Η συμφωνία στην ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνση των επενδύσεων αποκαλύπτουν τελικά το κοινό στρατηγικό προσανατολισμό τόσο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των υπολείπων κομμάτων και υπογραμμίζουν την ανάγκη ριζικά διαφορετικής πορείας, διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης. Η λύση είναι, βρίσκεται στον αντίποδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στην κοινωνική και κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και στον κεντρικό επιστημονικά σχεδιασμό της οικονομίας, που είναι η ιδιοποιώς διαφορά και που επιτρέπει μια ανάπτυξη που έχει αποδείξει, άσχετα αν δεν τα βρίσκεται στο ίντερνετ, ότι εκτοξεύεται όταν απαλείψει το κέρδος ως κίνητρο της παραγωγής και βάζει ως επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και κάνετε όλοι σας τα πάντα για να το επιβεβαιώσετε αυτό και στο πιο δύσπιστο.